Αντιδράσεις για ξεφυσμούς, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και την εντολή Χρυσοχοΐδη για τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης προκάλεσε το γλέντι που διοργανώθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό στις 20 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, την ώρα που οι εργαζόμενοι χορεύουν και τραγουδούν, στο βίντεο εμφανίζεται να περνάει δίπλα ένα φορείο με ασθενή. Το θέμα δημοσιοποίησε ο Παύλος Πολάκης, με τους εργαζόμενους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια γιορτή που διοργανώνεται τα τελευταία 35 χρόνια. Γλέντι με ορχήστρα, χορούς και στο βάθος περνάει ένα φορείο. Οι εικόνες αυτές δεν είναι από κάποιο νυχτερινό κέντρο, είναι από το νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που στήθηκε και προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος της διοικήτριας που εμφανίζεται και εκείνη να χορεύει στα βίντεο. Το μεγάλο ατόπιμα ήταν ότι υπόθηκαν και δύο τραγούδια και χόρεψαν αυτοί οι εργαζόμενοι των 600 ευρώ. Αυτό πραγματικά είναι άδικο. Δηλαδή μια κυρία της καθαριότητας κάλεσε τη διοικήτρια και η ίδια, τιμώντας την και τιμώντας όλο το προσωπικό στο πρόσωπό της, συμμετείχε σε ένα χορό. Αυτό έχει. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η γιορτή αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο εδώ και 35 χρόνια, όπου καλούν μια φιλαρμονική, λένε τα κάλαντα στους ασθενείς και στείνεται μια γιορτή για εργαζόμενους, συνοδούς και ασθενείς στις διοικητικές υπηρεσίες. Η γιορτή δεν είχε καμία σχέση με τα επίγοντα, το νοσοκομείο δεν εφημέρευε και το περιστατικό που πέρασε με το φορείο πέρασε γιατί το ζήτησε η ίδια. Το θέμα δημοσιοποίησε αρχικά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος στη συνέχεια επανήλθε με νέα ανακοίνωση. Ας μας εξηγήσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης για ποιον λόγο η κυρία Ταβιανάτου είναι ακόμα στη θέση της. Τι περιμένει να δείξει εδώ, αν τα πήγαινε καλά τα βήματα. Μας καταλογίζουν λοιπόν αυτοί που μας καταλογίζουν τι, ότι είμαστε για τα πανηγύρια και για γλέντια. Όχι, δεν είμαστε γι' αυτό. Είμαστε και γι' αυτό λεκτό νοσοκομείο. Έχουμε αποδείξει στην καθημερινότητα και στην πράξη το σεβασμό που έχουμε προς τους ασθενείς μας. Την απόλυση της διοικήτριας ζητά ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή η κυβέρνηση ΑΕ αρέσκεται στους δείκτες, τα ποσοστά και τα οικονομικά στοιχεία, πόσο άραγε κόστησε η εκδήλωση με τη ζωντανή ορχήστρα και ποια η σκοπιμότητα ενός τέτοιου πολυτέλους εξόδου? Θα καταδικάσουμε και θα τιμωρήσουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε ένα έθιμο που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να προστατεύσει τους δικούς της ανθρώπους, αλλά σύρθηκε πίσω από τις εξελίξεις όταν οι εικόνες ντροπής αποκαλύφθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Υγείας έχει ζητήσει η διενέργεια της ΕΔΕ να έχει ολοκληρωθεί έως τις 8 Ιανουαρίου.